Καλησπέρα κύριε Νικολακόπουλο, τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Πολλά χαιρετίσματα στον Γιάννη τον Γούναρη, βέβαια. Να είστε καλά. Και στον, κύριο Κώστα Γκόντζο από το gamesover.gr. Τους έχουμε και τους δύο στη γραμμή. Καλησπέρα κύριε Γκόντζο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στους δύο συναδέλφους, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, τον Κώστα τον Γκόντζο. Ξεκινάω με σένα, Κώστα Νικολακόπουλο, πρώτα. Τι θέλεις να ακούσεις, θέλεις? Σε πρώτη φάση με τις φάσεις που είδαμε. Που είδαμε, ναι, προέκυψε μια μεγάλη συζήτηση και να σου πω κιόλας ότι... Αν είχε λίγο, κοίταζα λίγο στα site σήμερα και τι έτσι η κριτική και τι απόψεις έδωσαν ο Καζναφέρης, καλά χθες ήμασταν μαζί, τέλος πάντων ο Γιώργος Καζναφέρης, ο Βαρούχας, ο Τσίκινης, ο Μιλιούρης, τώρα άκουσα τον κύριο Πολατιάν εδώ. Παιδιά, υπάρχουν σχεδόν διαφορετικές απόψεις για τις περισσότερες φάσεις εκτός από την του γκολ του ΠΑΟΚ στο 95. Εσείς τι λέτε, κύριε Νικολακόπουλε? Άσε τον Καζναφέρη, τι λέει. Εσείς τι λέτε? Πρόσεξε, βλέπεις? Όχι, άσε να πω, πρέπει να πω αυτό που θέλω εγώ. Λοιπόν. Είναι πέστο, για. Αυτό λοιπόν που λέω είναι το εξής, ότι όταν βλέπεις πέντε παλιούς διαιτητές να έχουν διαφορετικές απόψεις για την ίδια φάση, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι αυτές οι φάσεις. Αυτή η φάση, κύριε Νικολακόπουλε, είναι δύσκολη? Μπορεί να ξεγελάτε τον διαιτητή από πίσω. Μαζεύει τα πόδια του άλλος. Δύσκολη είναι η φάση. Το Αθανασιάδη είναι φάουλ. Δύσκολη φάση είναι? Όχι, και το Αθανασιάδη είναι δύσκολη φάση επίσης, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, να το αφήσει, να το σφυρίξει, να μπει γκολ. Δεν θα του παίρναμε κανείς το κεφάλι γιατί έδωσε αυτό το φάουλ. Έτσι δεν είναι? Και το σπάτα γιατί, συγγνώμη, το σπάτα γιατί του πήραν το κεφάλι? Ποιο κεφάλι πήραν? Έχει κάνα κεφάλι σπάθα, τι? Πού είναι το κεφάλι? Πού το κεφάλι του Σκόντρα? Του σπάθα. Του σπάθα. Θα το δει το σπάθα τώρα να παίξει το Πάσχα. Νικολακόπουλε, το Πάσχα θα παίξει ο σπάθα τώρα. Αυτά πε τα αλλού. Μην τα λες. Αυτά αλλού πε τα. Ακούστε με κάτι για το σπάθα. Ναι, ναι. Θα πρέπει να θυμάστε το εξή. Ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια διεκδίκησε ένα πρωτάθλημα και το έχασε από τον Παναθηναϊκό, όχι από τον Ολυμπιακό. Δίκιο έχει. Το Άρης ΠΑΟΚ με διαιτητή το σπάθα. Δηλαδή, αν έχετε καλή μνήμη, αυτό θα πρέπει να θυμάστε. Αυτό τι σχέση έχει με το χθεσινό? Εγώ ΠΑΟΞής δεν είμαι, βλέπεις με τα σπρώμαυρα. Άκουμε, Νικολακόπουλε, εγώ ΠΑΟΞής δεν είμαι. Κώστα Νικολακόπουλε. Άκουσε να δεις. Εγώ ξέρω ότι ο Σπάθας έπαιξε για τον Παναθηναϊκό. Έτσι έλεγε το σύστημα τότε, το έλεγχε ο άλλος. Τώρα το ελέγχει ο δικός σας. Και καλά κάνει. Ο δικός μας εδώ πουλάει μούρι μόνο ότι θα πάρω τους διαιτητές και θα τους δώσω, να πούμε, το βιογραφικό. Καλά κάνετε και τα κάνετε, αλλά μην βγαίνετε σαν Παρθένες τώρα και δεν είναι και είναι. Και δεν είναι, ή δεν είναι πέναλτι. Και του πάω και είναι φάουλ. Επιθετικό. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να πούμε, όχι είναι, δεν είναι? Εσύ πες ότι είναι δύσκολη βάση. Εγώ λέω το εξής απλό, ότι ο ΠΑΟΚ, εγώ τον βλέπω ότι κάνει μια προσπάθεια φέτος όσο μπορεί, ίσως πιο σοβαρή σε σχέση με πέρσι. Βλέπει ότι αυτή η προσπάθεια, τουλάχιστον σε επίπεδο διεκδίκησης του πρωταθλήματος, δεν του βγαίνει και προσπαθεί. Σωστό. Όχι ότι το κάνει μόνο ΠΑΟΚ. Σωστό, είναι δικαιολογία. Για να είμαστε και δικαιοί. Σωστό, είναι δικαιολογία. Σωστό. Σωστό και αυτό που λέει. Προσπαθεί να εξηγήσει μέσω κάποιων πραγμάτων, να εξηγήσει με το άλλο και ας πούμε τη διαιτησία. Σωστό. Σε αυτό έχει δίκιο. Λέμε το εξής, ότι άκουσα, ας πούμε, τον προπονητή του ΠΑΟΚ χθες. Πραγματικά έτσι εντυπωσιάστηκα να μιλάει μετά από ένα 0-0 με τον Απόλλωνα, που έπαιξε 58 λεπτά, ρε παιδιά, με 10 παίκτες. 58 λεπτά με τις καλυτερήσεις. Και να λέει μετά το παιχνίδι. Γιάννη, θα μας το αναλύσει τώρα, έτσι. Αν ήταν σε άλλο πρωτάθλημα, με τα αποτελέσματα που είχε φέρει, θα ήταν πρώτος, ας πούμε, κλπ. Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι τώρα μια σοβαρή θέση ενός προπονητή, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια αντιμετώπιση. Κάνω λάθος. Μάλιστα. Κώστα Γκόντζο, τι λες εσύ? Ωραία. Για τη φάση να μην το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο πια. Εγώ σας λέω ότι είναι εύκολη ή δύσκολη φάση. Άντε, είναι δύσκολη, σας λέω, φάση. Πώς γίνεται αυτό το δύσκολο εδώ και 20 χρόνια η ζυγαριά να γίνει πάντα μονόπατα σε δύσκολες φάσεις? Δηλαδή, είναι δύσκολη φάση. Μπράβο, συμφωνούμε όλοι. Οι διαιτητές καταρχήν γι' αυτό και πληρώνονται. Αν ήταν να κάναμε εγώ και εσύ τους διαιτητές και θα λέγαμε ήταν δύσκολη φάση, κάναμε λάθος. Αλλά όταν εδώ και 15-20 χρόνια το λάθος είναι συνέχεια, ή μάλλον η αμφισβήτηση ή η δυσκολία ωφελεί μόνιμο μια πλευρά, τότε πάβει να είναι θέμα δύσκολη φάση. Αλλά στην κουβέντα υπάρχει ένα γενικότερο που το συζητάτε, το είπατε και πριν από λίγο, το είπε και ο φίλος.
Γιατί ρε παιδιά πρέπει να ελέγχει κάποιο τη διαιτησία? Γιατί δηλαδή οι πρόεδροι όταν μπαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να μπαίνουν σαν να ασχολούνται, να μπαίνουν στον κόσμο τη νύχτα και όχι σε μια επιχείρηση? Τι πάει να πει τότε, το έλεγχε αυτό, τώρα το ελέγχει ο άλλο. Αν ο δικό μα θέλει να κάνει προκοπή, α το ελέγχει. Τι είναι αυτό το κύκλωμα, τόσο ανεξάρτητο είναι, τι είναι αυτό το κύκλωμα που αναγκάζει προέδρου, επιχειρηματίε κλπ. Πριν δουν ποιο προπονητή θα πάρουν, ποιο δουν ποιου παίκτε θα πάρουν, πριν δουν τι ομάδα θα φτιάξουμε, να πρέπει να δουν πώ θα πρέπει να κάνουν για να ελέγξουν τον χώρο. Γιατί, αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά για τη ματιφωνία στο κουρμπέτι όλοι, και εσεί που μιλάτε, και ο Νικολακόπουλο και εγώ και όλοι, να τα λέμε πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό που λέμε ευγενικά οι δημοσιογράφοι, προστασία τη ομάδα από τη διαιτησία, εξασφαλίζεται με δύο τρόπου, παιδιά. Με λεφτά και με ξύλο. Σωστό. Υπάρχει ένα δημοσιογράφο που να λέει ότι σε ένα πρόεδρο, πρόεδρε, ήριξε λεφτά για του διαιτητές ή στείλε και πλάκο έτσι στο ξύλο. Μα αυτό, μην Κώστα, το λέμε γενικώ και ορίστω η προστασία Κώστα, για να αυτό το, και τον κόσμο. Αυτό το θα δώσει ο Σαββίδης στο βιογραφικό. Σημαίνει ότι. Κοίτα, από τη Ρωσία είμαι, δεν μασάμε, αλλά ακόμα δεν το δαμούτα αυτό. Εμένα μου αρέσει να υπάρχουν 3-4 δυνατοί στο πρωτάθλημα, όχι ένα. Αλλά αυτό που ισχύει όμως είναι αυτό πώς θα το κάνουμε. Εγώ, Κώστα Γκόντζο, πάω σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στη ζωή. Αν ονειροπολίσουμε και γίνουμε ρομαντικοί, θα πούμε ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι αυτό που λες εσύ. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Οι παοξίδες αύριο, Κώστα, συγγνώμη, οι παοξίδες αύριο τον Καγκάτσι είχαν στην ΠΑΕ για να τους προστατεύουν τους διαιτητές. Τον διώξανε γιατί ο Βασάρος τον κυνηγούσε όταν είχε την ΚΕΔ τότε. Ο καθένας κοιτάει λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Πήρε ένα διαιτητή, πώς το λένε, τον Μιντιούρι. Τι το πήρε το Μιντιούρι, γιατί. Τεβεκέλη. Το Τεβεκέλη πήρε. Γιατί το πήρε, επειδή είναι όμορφος. Οι άλλοι πήραν τον Κασναφέρι. Ο Λεβαδιακός, γιατί τους παίρνουν δηλαδή. Α, και ο κύριος Πολατιάν να παίρνει στον Άρη. Ο Πολατιάν στον Άρη, μια χαρά διαιτησία ο Άρης. Έφυγε ο Πολατιάν, πάει ο Άρης να πούμε. Να, ο Πολατιάν, εδώ. Να, τόσο παραεφέρει. Τον έχουμε εδώ τον Πολατιάν. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε. Πού καταλήγουμε το θέμα. Ναι, αλλά έφυγε γιατί δεν είχε καλές διαιτησίες ο Άρης. Οπότε τον έβερε ο Σκόρδας και επειδή ο άλλος ήταν του Σκόρδα, στον Άρη έχουμε εκεί πέρα τις ιστορίες. Ο ένας μαχαιρώνει τον άλλο. Να άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο κύριος Πολατιάν εκεί. Να μας πει ο κύριος Πολατιάν. Να μας πει λοιπόν. Που τα ξέρει τα πράγματα. Πώς μπορεί να επηρεαστεί ένας διαιτητής? Υπάρχει άλλος τρόπος εκτός. Τρεις τρόποι υπάρχουν. Ή να πάει κάποιος να του πει αδερφέ πάρε λεφτά και παίξε έτσι. Ή να του απειλεί στη ζωή. Ή να του τάξει που είναι το νέο φρούτο. Ή να του κάψει το φούρνο. Ή να του τάξει που είναι το νέο φρούτο. Ο Κασφυρίς πολλές φορές για να παίρνει το 1,5 έργο και θα γίνει και διεθνής για να παίρνει άλλα από εκεί. Υπάρχει άλλο τρόπο. Εδώ Γκαγκάτσι. Επί Γκαγκάτσι, το Σταυρίδι που έσφαξε τον Άρη μέσα στην Τούμπα, πήγε να τον κάνει διεθνή. Το Σταυρίδι αυτή. Δηλαδή εγκλήματα. Που τα κάνουμε όλοι. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τη δύναμη. Και εμείς κλαίμε. Όταν έρθει ο Πάοκ λοιπόν που παίξει με καμιά ομαδούλα εδώ και πάρει κανένα πέναλτι, ξέρει τι θα πούνε οι παοξίδες. Πάοκ ημέρα δεν μασάω. Ότι λέει και ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είμαι, γιατί να μην το πάρω. Έτσι είναι. Έλα Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, να πάω στον Κώστα Νικολακόπουλο λίγο. Κώστα Κότσο, με συγχωρείς. Έλα Κώστα Νικολακόπουλο, έλα πάμε λίγο. Μισό λεπτό. Στον Παναθηναϊκό είχαμε επί χρόνια αγώνα να βρούμε ένα πρόεδρο που να είναι σαν τον Κόκαλη. Δεν μιλάμε για τον πλήρη παραλογισμό. Σωστό. Δεν μας ένα πρόεδρο να είναι σαν τον Κόκαλη να μπορεί να ελέγχει τη διαιτησία. Σωστό. Καλά, τώρα σωστό, αυτό το εξέφραζε μία αυτή. Σωστό, αλλά από την άλλη, Κώστα Γκόντζο, ο Κόκαλης, έβαλε και τα εκατομμύρια. Ξεχρέωσε τον Ολυμπιακό, έκανε γήπεδα, δηλαδή μην βλέπουμε μόνο τα. Ναι, όμως ότι δεν χρειάζεται. Δεν έφτασε. Να σου πω κάτι. Αυτό το θέμα ότι δεν έφτασε να βάλει τα εκατομμύρια και να φτιάξει γήπεδα και να φέρει τον Τζοβάνι. Έπρεπε να ελέγξει όταν το κομμάτι. Αυτό ήταν αποτυχημένο. Σωστό. Έλα, Κώστα Νικολακόπουλε. Έτσι. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ξεχνάμε πέρα από όλα αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες εισαγωγικά πολύ ενδιαφέρουσες στο ποδόσφαιρο, ότι υπάρχει πάνω απ' όλα ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ποια είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, ποια είναι η ομάδα που μέσα σε μια εβδομάδα έπαιξε σε μια λεωφόρο που έκαιγε και φιλοξένησε και το ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, έχοντας ενδιάμεσα να παίξει με την περσινή φιναλίστ του Europa League και κέρδισε 1-0 στη λεωφόρο και κέρδισε 4-0 το ΠΑΟΚ. Και πρέπει να δούμε λίγο και το αγωνιστικό κομμάτι, ρε παιδιά. Γιατί εδώ πέρα σε λίγο αρχίζω, ας πούμε, να πιστεύω από τα πρωτοσέλιδα που βλέπω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε Κώστα, το αγωνιστικό το κοιτάς τώρα που σε καβάλα αγωνιστικά. Πριν 5 χρόνια δεν το κοίταγες, πριν 6. Τώρα, άμα είναι να διακόπτουμε για το τηλέφωνο, άσε με να τελειώσω, αδερφέ, και δεν σου μιλά. Όχι, για να κάνω και το διάλογο. Τώρα προφανώς κοιτάς το αγωνιστικό γιατί δεν έχεις αντίπαλο. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια είχε καλές ομάδες, άλλες φορές
καλύτερες ομάδες, άλλες φορές λιγότερο καλές ομάδες. Λέω λοιπόν το εξής, ότι βλέποντας τα πρωτοσέλιδα, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, αρχίζω να πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κλέβει το πρωτάθλημα από τον Πάο. Όχι, όχι. Νικολακόπουλε, είναι έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Νικολακόπουλος. Γιατί ο Πάο, Νικολακόπουλε, γλυκέ μου, πουλάει στη Θεσσαλονίκη εμπορικά, σαν αδικημένος, πολύ περισσότερο αν έχει μια καλή ομάδα. Δηλαδή, από σήμερα και μετά, εγώ μέχρι το Μάιο, πιστεύω ότι οι ακροματικότητες, το ραδιόφωνο, οι πωλήσεις κτλ. Με τον ΠΑΟΚ αδικημένο, που είναι μια δικαιολογία και αυτό, είναι αλήθεια. Αλλά και εσείς, αδερφέ, αφήστε να πάρει κανένας, δηλαδή 50-50. Δηλαδή, θέλετε να τα ελέγχετε τα πάντα. Καλά κάνετε. Γιατί κάποιος θα τα ελέγξει. Και αυτή τη στιγμή τα ελέγχετε εσείς. Εγώ μαζί σας. Να δεχτούμε όμως και κάτι άλλο. Ναι. Ότι έχετε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Φτάσαμε εκτός από αυτό. Ότι φτάσαμε στη 14η αγωνιστική. Και δεν νομίζω ότι στις προηγούμενες 13 μπορούσες να βρεις μία φάση, ας πούμε, παρόμοια με την χθεσινή. Που για μένα επαναλαμβάνουν δύσκολη και πολύ εύκολα μπορώ να πω ότι ήταν πέναλτι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ένα πέναλτι από αυτά που λέμε, ρε παιδιά, τι εδώ είναι. Σε κάθε περίπτωση. Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε μία φάση σε 13 ολόκληρες αγωνιστικές. Καθάρισε ο Μήτρο, το αγωνιστικό καθάριζε τότε. Μα κοίταξε, είναι οργανωμένο το σχέδιο. Ο Ολυμπιακός έχει ομαδάρα. Εν συγκρίση με ΠΑΟ και με τους άλλους, έχει ομαδάρα. Αν σκαλώσει, έχει ο διαιτητής το φόβο και με το Σπάθα και με τον άλλο που έδωσε τον πέναλτι εδώ στον ΠΑΟ και τον καθαρίσανε. Αυτά είναι ωραία κολπάκια. Σου λέει κάτσε μάγκα, εδώ το ελέγχω εγώ το μαγαζί. Και εγώ τους τη λέω τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Άμα θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα. Πάρτε την ΚΕΔ. Μην πουλάτε Μάρθα Βουρτσιλίκη. Λίγο τα απλουστεύεις νομίζω λίγο τα πράγματα. Κώστα μου όχι, δεν τα απλουστεύω. Με ωραίο τρόπο μεν, αλλά τα υπεραπλουστεύεις λίγο τα πράγματα. Εντάξει. Γιατί να πω κάτι το εξής. Εάν υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο να ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να εκτραχυνθεί από τη τιμολογία, να εκτροχιαστεί, συγγνώμη, από τη διεκδίκηση του τίτλου, δεν θα βλέπαμε σε δύο μάτς πέναλτι και αποβολή σε κρίσιμα χρονικά σημεία. Έτσι δεν είναι με τη Ξάνθη και με τα Γιάννα. Δεν θα βλέπαμε σε άλλα παιχνίδια επίσης. Σωστό. Είναι και όχι τίποτα άλλο. Ναι, κύριε Πολατιάν, απλά να πω. Λίγο. Είναι και το προϊόν. Και να ερχόταν, χθες, λέμε ότι δεν είναι δυνατόν. Να ερχόταν εκεί, θα αλλάζει κάτι στη βαθμολογία. Όχι. Δηλαδή χρειαζόταν ο Ολυμπιακός με την ομάδα που έχει το πέναλτι για να. Ερχόταν εκεί το παιχνίδι, θα αλλάζει κάτι βαθμολογικά. Ή θα άλλαζε στο μέλλον κάτι. Δεν θα άλλαζε κάτι. Εντάξει, είναι και δικαιολογίες. Είναι και δικαιολογίες για να μην κάνει πάω μεταγραφές. Το να κάνει ο διαιτητής ένα λάθος. Καταρχήν ζούμε στη χώρα που τα βλέπουμε όλα περίεργα. Δεν είναι. Το να κάνει. Όχι, δεν είναι κόστο. Δεν είναι όλα περίεργα. Δεν είναι όλα περίεργα. Τα μισά μπορεί να είναι, όλα όχι. Όλα όχι, εντάξει. Πάντως για λοιπόν, να πάω. Ναι, με συγχωρείτε. Δεν είναι όλα περίεργα, έτσι. Το οποιοδήποτε λάθος του διαιτητή το παίρνουν πάντα αρνητική. Όχι, δεν γίνονται λάθη. Βλέπεις έτσι και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και Αγγλία. Στην Αγγλία βλέπεις τι γίνεται. Ναι, αλλά εκεί θεωρούν ότι η διαιτητή έκανε λάθος. Απλά θέλω να πάω. Γιατί κύριε. Είπε κάτι, Κώστα Νικολακόπουλε και Κώστα Γκότζο. Θέλω να πάω λίγο στο Γιάννη τον Γούναρ. Γιατί νομίζω ότι αν υπάρχει αυτή η διαφορά των 8 πόντων αυτή τη στιγμή. Το ανέφερε και πριν από λίγο ο Κώστα Νικολακόπουλο. Εντάξει, okay, ο διαιτητή σφύριξε φάουλ στον Αθανασιάδη. Αλλά ο ΠΑΟΚ έστω με αυτές τις 30 τελικές πόσες είχε, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Απόλλωνα Αθηνών, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στην Τούμπα, που έπαιζε για 60 λεπτά με 10 παίχτες και όπως σωστά, νομίζω σήκωσα το γράψει σήμερα, πριν από λίγες ημέρες, με την ομάδα που επίσης διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχασε 4-0 στο Καραϊσκάκης. Και έχασε και έγινε και ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη, γιατί πολύ απλά έγινε αποδεκτό ότι ήταν σαφέστατη η ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Άρα να πάω λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, να βάλουμε στην κουβέντα τον Γιάννη τον Γούναρη τώρα, που θέλω να τον ακούσω. Πράγματι. Στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Αθηνών, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Είπες, είχε 30 τελικές. Είχε πολύ πράγμα. 34 κόρνερ κτλ. Είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, να στέκεται σε αυτή τη φάση, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ φέτος είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει μια πορεία στην Ευρώπη και δεν έχει καμία σχέση με τον Απόλλωνα Αθηνών. Απλά το αποτέλεσμα το πήρε ο Απόλλωνα Αθηνών, θα κάνει και καλές γιορτές. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ όμως έχει άλλες βλέψεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για μας που ενδιαφερόμαστε για τον ΠΑΟΚ,
Μας πόνισε πάρα πολύ ο αποκλεισμός από τη Σάλκε, που έχασε τα εκατομμύρια και τα πήραν οι Γερμανοί, που χάσαμε να δούμε στην Τούμπα την Τζέλσι, τη Βασιλεία και τη ΣΤΕΑ Βουκουρεστίου, γιατί εκεί θα ήταν ο ΠΑΟΚ και θα μπορούσε να περάσει. Για μας ο ΠΑΟΚ είναι να δίνει, που κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις στην Ευρώπη και θέλει να έχει και μια αξιόλογη πορεία, τους πόντους στην Ελλάδα, τους πόντους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την άλλη πλευρά στον Ολυμπιακό, πραγματικά εγώ δεν θέλω να αποφύγω πώς λένε, τις δύσκολες φάσεις. Όπως φάνηκε στην τηλεόραση, υπάρχει πρόθεση από τον παίχτη του Αστέρα Τρίπολης να πάρει τα πόδια του Βάης, τελικά όμως τα μαζεύει και δεν είναι ανατροπή. Θα μπορούσε να μην το δώσει ο διαιτητής πέναλτι. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι έχει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, έχει δείξει στο κύπελλο πρωταθλητριών και έρχεται αυτή η εβδομάδα ότι μπορεί να περάσει και στην επόμενη φάση με την Άντρελεχτ, την Παρίσι Σεζερμέν και με την Μπενφίκα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οι καλύτερες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δίνω την εξής συμβουλή, ότι από την εμπειρία μου που με τόσα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, ότι καλό θα είναι να ασχολείται ο ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ και να ασχολείται με τον Ολυμπιακό μόνο την ημέρα που θα αγωνιστεί, τη βδομάδα που θα αγωνιστεί, έχοντας απέναντι τον Ολυμπιακό. Αν θέλει να βλέπει μπροστά, αν θέλει να γίνει ο ΠΑΟΚ της Ελλάδας και όχι να είναι ο ΠΑΟΚ της μιζέριας της Θεσσαλονίκης. Και του εύχομαι από καρδιάς, τώρα με την Αλκμαρ που θα παίξει αυτή τη βδομάδα, να κερδίσει, να φέρει πόντους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να είναι καλό για αυτόν, πρώτα απ' όλα για τον ΠΑΟΚ, να μην χάσει άλλα χρήματα όπως έχασε με τη Σάλκε, και να τερματίσει και πρώτο στον όμιλο. Για τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή είναι κατά κοινή ομολογία η καλύτερη ελληνική ομάδα. Έχει μια διοίκηση που δίνει τεράστια οικονομική δύναμη και σιγουριά στον ΠΑΟΚ, κάτι που το απέκτησε στον Ολυμπιακό, κάτι που το απέκτησε ο ΠΑΟΚ με την παρουσία του Σαββίδη. Λοιπόν, τώρα με την παρουσία του Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός έχει μια οικονομική σταθερότητα και μια εγγύηση μεγάλη και όλοι ξέρουμε ότι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι και ο Ολυμπιακός μια ομάδα με μεγάλη λαϊκή βάση όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός αυτή την ερχόμενη εβδομάδα παίζει με την Άντερλεχτ. Πιστεύω κάθε φίλαθλος υγιής σκεπτόμενος θέλει ο Ολυμπιακός να περάσει. Είναι καλό για τη χώρα μας, είναι καλό για την Ελλάδα μας. Για να δούμε τον Κώστα. Τον Κόντζο, Κώστα. Ναι. Και πραγματικά, τον Κόντζο, τον Κώστα. Δεν θέλει να περάσει ο Κόντζος, ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Πρέπει να ανεβάσει στροφές και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Αυτά είναι τη βραδιά. Έτσι, άμα θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά, προφανώς εντάξει, κάποιος ο παδός των ΑΕΚων και λογικό να το χαρεί, ας πούμε, να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Αν το σκεφτούμε γενικότερα, είναι ενδιαφέρον οι ελληνικές ομάδες να παίρνουν βαθμούς κλπ. Εγώ πώς θα πω κάτι. Αν θέλουμε να δούμε προκοπή συνολικά, εγώ ελπίζω τον Παναθηναϊκό να μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να έχω λοιπόν σε ένα χρόνο ένα ποδόσφαιρο όπου θα υπάρχουν ο Μαρινάκης, ο Γιαννακόπουλος, ο Σαββίδης και ο Μελισσανίδης, λογικά. Και εκεί πέρα αυτοί οι τέσσερις να καθίσουν και να πούν ότι παιδιά. Αν πάμε να αλληλοσπαθούμε για τη διαιτησία και έχουμε από πίσω τους στρατούς μας, είτε δημοσιογραφικούς είτε οργανωμένους, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καταρρεύσει και διαδιατηθεί. Έχουν μια ευκαιρία να πούνε: πάμε να στήσουμε μια ιστορία, να πάρει τη διαιτησία και τους παρατηρητές της Super League και να φτιάξουν ένα ποδόσφαιρο με τέσσερους πραγματικά δυνατούς ανθρώπους οικονομικά που ξέρουν και το ποδόσφαιρο. Θα το μάθει ο Σαββίδης σιγά-σιγά, ο Γιαννακόπουλος το ξέρει τον χρόνο, ο Μελισσανίδης τον χώρο, ο Μελισσανίδης τον ξέρει, ο Μαρινάκης τον έμαθε. Και να φτιάξουν ένα ποδόσφαιρο, μπας και δούμε προκοπή και σωθούν όλοι. Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές. Και ο κόσμος να βλέπει κομπάλα και μεταξύ μας και οι δημοσιογράφοι. Αλλιώς, αν συνεχίσουμε στο ίδιο βιολί και αν αυτή η ιστορία και ψάχνουμε να βρούμε τώρα, αν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Ωραία, είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Και από τη στιγμή που είναι καλύτερη ομάδα, τι σημαίνει, ότι άμα έχει καλή ομάδα, πρέπει να παίρνει όλα τα σφυρίγματα. Και κάποτε που δεν είχε καλή ομάδα, όπως είπε ο Κώστας ο Νικολακόπουλος, ότι ο Ολυμπιακός πέρασε εποχές που ήταν καλό και εποχές που δεν ήταν καλό. Το θέμα ήταν ακριβώς αυτό. Ότι τις εποχές που δεν ήταν καλό δεν το πλήρωσε. Ενώ άλλες ομάδες όταν δεν είναι καλές το πληρώνουν. Άρα λοιπόν, μη συζητάμε αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο. Ας κάνει ό,τι θέλει, ας φτιάξει την ομάδα του κλπ. Καλά κάνει και εγώ χαίρομαι να βλέπω ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και δεν έχει καμιά σχέση με την ουσία που συζητάμε για το παρασκήνιο, τη διευθυνσία και όλο αυτό το πράγμα το οποίο μας καταδυναστεύει και μας καλάει τις βραδιές και τις μέρες μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν έχει καμία τύχη σε λίγο, θα το παρακολουθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι διευθυντές, ο περίγυρός τους, οι μανατζαρέοι, οι συγγενείς των παικτών και όσοι δημοσιογράφοι πια έχουν συμφέρον από την ιστορία, ούτε καν οι υπόλοιποι. Αυτό θέλω να πω. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη από ένα πολύ δυνατό Ολυμπιακό, ένα πολύ δυνατό ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ,
έναν Άρη πραγματικά που λυπάμαι αυτά που ακούω και εύχομαι σαν Σαλονικιός να βρει μια καλή λύση, έναν Άρη με τον κόσμο του, με τη φανέλα του, να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να έχουμε μια εθνική ομάδα πραγματικά που να τη θαυμάζουμε, να την καμαρώνουμε. Πηγαίνουμε ξανά στο παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει και το ελληνικό πρωτάθλημα να ανεβεί κι άλλο για να ευχαριστήσει ο κόσμος μετά από κάθε αγώνα και να εισπράττουμε πάντα εικόνες όπως εισπράττουμε από τα παιχνίδια της Ευρώπης. Με γυναίκες, με παιδάκια. Μέσα δηλαδή το ποδόσφαιρο να έχει ένα πολιτισμικό χαρακτήρα και ένα ανταγωνιστικό. Ο καλύτερος να κερδίζει. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το υπηρετώ και το υπηρέτησα το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί χρόνια. Οι ηγέτες των ομάδων δεν έγινε ποτέ. Ωραία. Κώστα Νικολακόπουλε, κάτι από σένα για να κλείσουμε. Αλλά πρέπει και εμείς όμως. Η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσε να δώσει κάποιος στο ΠΑΟ, όπως ξεκίνησε ο Γούναρης πριν ο Γιάννης, και να ξέρετε ότι επειδή 30 χρόνια μιλάω με ποδοσφαιριστές λόγω του ρεπορτάζ, δεν υπάρχει μεγαλύτερο άλοθη για τους ποδοσφαιριστές και για τις κακές εμφανίσεις τους από το να ξέρουν ότι στη στραβή θα βγει η διοίκηση και ο τύπος να πει ότι αυτό το ΜΑΤ το χάσαμε από τη διαιτησία και για τους παίκτες. Δεύτερον, πραγματικά θα ήταν πολύ ευχάριστο να ήταν και να είχε και οι άλλοι σύλλογοι οικονομικά ισχυρούς παράγοντες, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα Ολυμπιακός. Και ένα τελευταίο, επειδή ας πούμε εμφανίζεται ο Ολυμπιακός ότι τέλος πάντων φταίει για όλα. Σίγουρα για κάποια πράγματα φταίει και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αλλά δεν είναι δυνατόν να φταίει για το τι γίνεται και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό κλπ. Και ένα τρίτο και τελευταίο, λέω το εξής, ότι για να καταλάβουμε κάποια πράγματα και ότι δεν εξαρτώνται όλα από τις διαιτησίες ή από τους περίεργους, τις λίγες και τις ΕΠΟ κλπ. Κλπ. Το 2005, θέλω να, πω, να το θυμίσω στον Κώστα, τον Κώστα, για να καταλάβει τη δική μου τη φιλοσοφία. Το 2004 λοιπόν και 2005 είμαστε 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος και κερδίζει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο 1-0. Με γκολ του Κωνσταντίνου. Μια καθαρή νίκη με καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού τον Νικοπολίδη. Μπορώ να πω ίσως ότι ήταν και η πιο καθαρή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια. Περνάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός 2 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και έχει ακόμα 3 αγωνιστικές να τελειώσει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα λοιπόν είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού. Ούτε διαιτησίες ούτε τίποτα. Πάει ο Παναθηναϊκός και τα 2 επόμενα παιχνίδια και φέρνει 2 ισοπαλίες. Τι φταίει ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός, άμα δεν μπορούσε τότε που είχε κάνει ομάδα να πάρει ένα δικό του πρωτάθλημα, ποια διαιτησία φταίει και ποιο Γκαγκάτσης και ποια Λίγκα και ποια. Ωραία, τώρα που θα έρθει ο Μελισσανίδης. Ευχαριστώ. Ναι, για να κλείσουμε. Τώρα που θα έρθει ο Μελισσανίδης. Στεκόμαστε για τη διαιτησία και στεκόμαστε στις 2 τις ομάδες Ολυμπιακό και πάω. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν σημαίνει με 4 ομάδες. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σημαίνει με 18 ομάδες. 4 ομάδες δεν είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάλι τα ίδια θα είναι. Είτε 2 είτε 4 το ίδιο πράγμα είναι. 18 ομάδες μπορούμε να έχουμε. 18. Πάντως, περίπου ίσα. Συγγνώμη λίγο Γιάννη. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, συγγνώμη, προχθές έγινε και αδικία στον Άρη. Έτσι, εργοτέλης Άρης, θα δώθηκε πέναλτι. Δεν ακούω να το λέω ούτε καν στο γράφει. Στον Πανθρακικό είδατε τι έγινε. Με τα Γιάννα, αδικήθηκε τα Γιάννα. Δεν τα λέει κανένας. Στεκόμαστε στη φάση του ΠΑΟΚ και στη φάση του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, παιδιά, στην Ελλάδα. Ευχαριστώ τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Κώστα Κότζο για την παρουσία στην εκπομπή.